Άλλο ένα γκαλά έφτασε στο τέλος του. Άννα, Σέβη και Έλλη, νομίζω ότι πρέπει ουσιαστικά να πετάτε τη χαρά σας. Mm-hmm. Με αυτή την απόφαση να μην υπάρξει αποχώρηση. Πώς αισθάνεστε, Σέβη? Σίγουρα, εντάξει, με χαροποιεί, εννοείται, αφού προτινόμενη θα ήμουν, το γνώριζα. Σαφώς και νιώθω πολύ καλά. Δεν ήθελα να φύγει κανένας. Ούτε εγώ. Εμάς. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, χαίρομαι. Σοφάκη, είδα και δική σου αντίδραση πολύ έντονη. Ναι, χάρηκα. Ψήφισε προς αποχώρηση. Χάρηκα γιατί πρόσεξα ότι αυτή τη βδομάδα όλα τα κορίτσια φέραν διαφορετικά πράγματα. Και ήταν κρίμα να φύγει κάποια. Μπράβο, χαίρομαι. Έλλη. Μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Έλλη. Θέλω λίγο να σου πω κάτι και θα σου πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι, επειδή δεν είσαι μια χαρά. Και επειδή... Είμαι μια χαρά, κύριε Καράβα. Δεν είσαι μια χαρά, Έλλη μου. Είμαι μια χαρά. Αλήθεια. Είμαι μια χαρά. Ωραία, μπορώ, μου επιτρέπεις να μιλήσω? Βεβαίως, εγώ θα σας επιτρέψω. Ωραία, από τη στιγμή που σε βαθμολόγησα και γύρισες στη θέση σου, επειδή σε παρατήρησα αρκετές φορές, δεν ήσουν καθόλου μια χαρά. Άξι, ήσουν ωραία. Πάλι σε ένα mood που είχε πέσει η διάθεσή σου, είχες μούτρα, σου βγαίνει την ώρα που παίρνεις κάτι το οποίο δεν σου αρέσει ως βαθμολογία, μαυρίζεις, πέφτει ένα σεντόνι, να σου το πω έτσι, και ουσιαστικά πέφτει σε μια απογοήτευση. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι ένας διαγωνισμός. Ωραία. Έτσι, υπάρχουν τα πάνω, τα κάτω, υπάρχουν καλές, κακές μέρες. Δηλαδή, δεν γίνεται όταν σε βαθμολογούμε καλά να είναι όλα με λιγάλα. Mm-hmm. Και αν κάτι δεν μας αρέσει σε σχέση με το styling, να γίνεται αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις αυτό. Mm-hmm. Ναι, γιατί ακόμα και τώρα ξέρεις, είσαι σε μια φάση που δεν είσαι συζητήσιμη. Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Okay. Γενικότερα δεν γίνονται έτσι διάλογοι. Δεν έχω κάτι να πω. Okay. Δεν ξέρω, έχεις κλειδώσει και είναι κάτι το οποίο προσωπικά μιλώντας, εμένα με στεναχωρεί. Και δεν, με συγχωρεί, δεν είναι μόνο αυτό το συνέστημα που νιώθω, δεν είναι δηλαδή η απογοήτευση. Οφείλω να σου πω ότι μου βγάζει και λίγο θυμό. Α. Είμαι μόνη που συγχωριέται κορίτσια, άμα παίρνουν άσχημες βαθμολογίες. Σε τέτοιο βαθμό, ναι, νομίζω. Α, εντάξει. Όχι, βρε κορίτσια. Καταλαβαίνω ότι όλες. Όλες έχουμε πάθει. Ορίστε, ορίστε, Μαρία. Όλες έχουμε θυμώσει κάποια στιγμή και πολύ, μάλιστα. Ρε, παιδί μου, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σε κάθε αρνητική για εσάς βαθμολογία, γιατί μπορεί να νομίζετε ότι φέρνετε ένα στυλ το οποίο μπορεί να αξίζει για 5. Okay. Άμα είναι έτσι. Θέλετε να άρχισετε να βαθμολογείτε από τη δική μας μεριά, να φύγουμε εμείς και να είναι όλα με λιγάλα, να δούμε αν και τότε θα τα βρείτε μεταξύ σας. Δεν είναι. Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή θέλω να μπείτε και λίγο, θέλω να μπείτε και λίγο στη θέση μας. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε καμία διάθεση και κανένα σκοπό να αδικήσουμε καμία από εσάς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά πολλές φορές είναι δύσκολο να το δεχτούμε γιατί υπάρχει πάρα πολύ προσπάθεια, υπάρχει πάρα πολύ όραμα, υπάρχει μια τρομερή φάση να το βγάλεις με αυτοπεποίθηση και να το στηρίξεις και όταν στο χτυπάει κάποιος, είναι σαν να σου χτυπάει ένα κομμάτι σου. Μαρία μου, μου μιλάς για κάτι το οποίο το έχω ζήσει στη ζωή μου. Εντάξει, στο μέγιστο βαθμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Εντάξει, δίκιο. Έτσι είναι η ζωή, έχετε. Έτσι είναι η επαγγελματική καθημερινότητα και, ναι, και, με τη... και πρέπει με όλο αυτό να μην μας επηρεάζει. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα τα αποβάλλετε και όσο πιο γρήγορα το διαχειριστείτε και καταλάβετε τι διακυβεύετε εδώ και για ποιο λόγο είστε εδώ, τόσο καλύτερα θα πάει για εσάς. Okay. Καταρχάς, είστε χαρούμενες που συνεχίζετε στο διαγωνισμό? Ναι. Ναι. Αφού λοιπόν είστε χαρούμενες, αφού από ό,τι βλέπω εκτός της κούρασης δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για διάλογο, έχετε ένα ελεύθερο θέμα για το επόμενο πλατό. Βάλετε τα δυνατά σας και τα λέμε εκεί.